Η Ντορέτα δίνει ρεσιτάλ κάθε μεσημέρι. Προσπαθεί και πολλές φορές περνάει την Ελένη Μενεγάκη, ξέρεις. Κοίτα να σου πω, εμένα μου αρέσει, αλλά έχω παρατηρήσει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να σου το πω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Θεωρώ ότι για την εκπομπή που κάνει, ότι είναι αδιάβαστη. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, π.χ. ας πούμε, πριν κάποιες μέρες είχε προσκεκλημένη από την Σοφία Λεοντίτσι που αποχώρησε από το My Style Rocks, ναι, και τη ρώταγε κάποια πράγματα χωρίς καν να έχει δει τον καλά. Και η ίδια δήλωσε η Ντορέτα ότι ξέρεις, την προηγούμενη μέρα δεν έβλεπα τον καλά, γιατί έβλεπα μια ξένη ταινία. Α, αυτό είναι δράμα. Δεν είναι απαράδεκτο. Αν είπε ότι έβλεπε ξένη ταινία, αυτό Κρυπώς. είναι δράμα. Γιατί κοίταξε να σου πω, το να βλέπεις μια ταινία την ώρα που πρέπει να δεις τον καλά, γιατί θα έχεις καλεσμένη την επόμενη μέρα την κοπέλα που θα αποχωρήσει και εσύ βλέπεις ταινία, δείχνει ότι τα γράφεις τελείως όλα, ότι δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Εντάξει, μωρέ, πέντε ερωτήσεις υπόθεση είναι, δηλαδή ξεπεταωή η κατάσταση. Αυτό ναι, έχεις δίκιο. Και βέβαια, το άλλο που θα σου πω που μπορεί να σε εξοργήσει, εάν θυμάσαι πριν κάποιες μέρες, το παιδί που είναι μαζί της, δεν θυμάμαι πώς λέει, συγγνώμη, Μιλιόγλου, νομίζω, ναι, Μιλιόγλου. Επιτέθηκε στο Σφακιανάκι, στο νότιο Σφακιανάκι, και η ίδια η Ντορέτα δεν γνώριζε τι ακριβώς παίξανε η Ράδιο Αρβίλα και εξόριξαν το νότιο Σφακιανάκι. Και λέω, είναι δυνατόν ένα τι θέμα. Τι δηλαδή η Ντορέτα? Και το η Ντορέτα είπε ότι μήπως λέει η Ράδιο Αρβίλα είπαν κάτι για το νότιο Σφακιανάκι που το τζάντισε. Και εδώ έχει γίνει ένας χαμός στις ομπίες. Να κατάλαβα. Η τουαλέτα, το χαρτηγίας, δεν ξέρω τα πάντα. Το θέμα ήταν να ξεκίνησε από τον Λιάγκα καταρχήν. Από την εκπομπή του Λιάγκα ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ναι, δεν ήξερε ούτε αυτό. Εντάξει, η γυναίκα έχει ένα θέμα σοβαρό. Εάν λοιπόν, όχι εάν, όλα αυτά είναι σίγουρα που μου λες αλήθεια. Και κοίτα, λοιπόν, εγώ έχω δει ορισμένα στιγμιότυπα, γιατί οπωσδήποτε την εκπομπή δεν μπορώ να τη βλέπω κάθε μέρα. Αλλά 2-3 φορές που έχω δει, κατάλαβα ότι η Ντορέτα δεν έχει καμία σχέση με showbiz. Δηλαδή, το μόνο που τη νοιάζει είναι να βγει, να ντυθεί ωραία, να φτιαχτεί, να φτιάξει τα μαλάκια της, να βαφτεί. Και από εκεί και πέρα τα θέματα δεν τους δίνει καμία σημασία. Αυτό κατάλαβα εγώ. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή με αυτά που μου λες, καταλαβαίνω ότι είναι μια παρουσιάστρια η οποία πάει εκεί αδιάβαστη, δεν ενδιαφέρει για την εκπομπή της τόσο πολύ, πάει με αυτόματο πιλότο, πιστεύοντας ότι ο κόσμος περιμένει με αγωνία να δει την Ντορέτα και το τι θα πει η ίδια. Δηλαδή. Εκτός εάν δεν θέλει η ίδια να κάνει gossip εκπομπή, θέλει να κάνει κάτι πιο live. Ας μην το κάνει αυτό, ρε παιδί. Και να αναγκάζει το κανάλι. Κοίταξε, εγώ αυτό το θεωρώ ξεφτύλα. Ναι, το να κάνει κάποιος μία εκπομπή που στην ουσία να μην τη γουστάρει, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρότατο. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι μας εμείς, όλοι και καλά τηλεθεατές, ότι δεν μπορεί να μας δουλεύουν, να παίρνουν τα λεφτά και να μην πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, μόνο και μόνο για να βγουν στο γυαλί να πάρουν τα φράγκα. Όχι. Ή το κάνεις ή το γουστάρεις, ή μην το κάνεις καθόλου. Και βέβαια κάθε παρουσιάστρια είναι αναγκασμένη να πάρει από πριν τη σκαλέτα. Ναι. Και να διαβάσει τα θέματα, να πει τι γίνεται εδώ. Γιατί ο Σφακιανάκης αντιδράει, ας πούμε, με του Ράδιο Αρβίλα, τι έχει γίνει. Όπως κυνηγάμε και εμείς. Ή καθημερινά να διαβάσει, πρέπει να πει: Πε ένα site και διάβασε. Αυτό βρε Θοδωρή με το Σφακιανάκη. Το είχαν γράψει, το ήξερε και η Κουτσιμαρία με το Σφακιανάκη. Ναι, μα δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Καταρχήν πρέπει στην εκπομπή να είσαι διαβασμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια εκπομπή να πούμε να την κάνει εσύ η κεντρική παρουσιάστρια και να μην ξέρει τι σου γίνεται. Και με το θράσος μάλιστα να γυρνά και να λες ότι ξέρει κάτι, εγώ είμαι ταινία. Δηλαδή κάτσε. Άμα δεν βλέπει εσύ ίδια που θα κάνει και εκπομπή με την αποχωρήσασα. Ναι, δεν βλέπει εσύ την εκπομπή, γιατί να τη δω εγώ την εκπομπή. Εφόσον λοιπόν υποτιμά το όλο πακέτο αυτό, υποτιμά τον εαυτό σου. Οπότε κυρίε και κύριοι, για ποιο λόγο να βλέπουμε εμεί την κυρία Ντορέτα? Και υπάρχει δηλαδή, και ένα για αυτά που λέει η ίδια δεν ασχολείται καν. Και απαιτεί, και απαιτεί να τα δούμε εμείς, να τις βάλουμε και νούμερα. Ακριβώς. Και υπάρχει αυτό που θέλω να σου πω για ο Βασάλος δίπλα που. Εντάξει, αυτός δικαιολογείται να είναι αδιάβαστος. Θέλω να σου πω, δεν είναι του χώρου. Παιδάκι, τώρα. Δεν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής αυτός. Αυτό είναι 5-6 θεματάκια, θα συμμετέχει, θα πει τη βλακεία του. Αλλά ο κεντρικός παρουσιαστής είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Είναι υποχρεωμένος. Πιστεύω ότι το παραμύθι των παρουσιαστών που δεν γνωρίζουν τι γίνεται, αλλά του αρκεί μόνο να βγαίνουν στη γυαλί γιατί πιστεύουν ότι επειδή έχουν ένα ωραίο μπούτι, ένα ωραίο χαμόγελο, ένα ωραίο αυτή, είμαστε υποχρεωμένοι να του δούμε. Όχι. Όχι, αυτό τελείωσε. Και νομίζω ότι και ο Σκάι θα πρέπει εδώ να τραβήξει το αυτή στην Ντορέτα. Να τη τραβήξει αυτή, τελείωσε, ρε παιδί μου. Τελείω και παύλα. Απλά πράγματα είναι.